Κυρίες και κύριοι, φιλόμουσος ομίγυρης είναι η προσφώνηση την οποία έχουμε υιοθετήσει εις τα διεπιστημονικά σεμινάρια φιλοσοφίας υπό την επωνυμία καθηγητής ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο οποίος τα ίδρυσε τα σεμινάρια αυτά εδώ και αρκετά χρόνια από το περίσσευμα της αγάπης του αημνήστου καθηγητού να προσφερθεί η πανεπιστημιακή γνώση της φιλοσοφίας στο ευρύτερο κοινό. Φέτος, τα σεμινάρια αυτά μας φιλοξενεί ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός και για μια ακόμη φορά από το βήμα αυτό θα εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον ευλογημότατο πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσών, τον καθηγητή κύριον Βασίλειο Κωνσταντινόπουλο, διότι χάρη στη δική του αγάπη και την πνευματική θαλπορή η φιλοσοφία διαχέεται και στους συνανθρώπους μας οι οποίοι είστε εδώ, αλλά και μέσω των μέσων επικοινωνίας, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Σπάρτακο, καθώς επίσης και τους άλλους οι οποίοι βοηθούν μέσω του διαδικτύου ή στην διάδοση της φιλοσοφικής ιδέας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε το προνόμιο, αλλά και την υποχρέωση να απευθυνθούμε στην ψυχή του προσφάτως εκδημήσαντος Αναστασίου Βέργου, διατελέσαντος Προέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου Πειραϊκό Σύνδεσμο στον Πειραιά, του αδελφού σωματείου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, και ο αείμνηστος Αναστάσιος Βέργος μας έχει χαρίσει στην κοινωνία δύο εξαίρετα τέκνα, τη Μαργαρίτα και τη Μαρία, οι οποίες και οι δύο, ιδιαίτερα η Μαργαρίτα, επιμελείται την οργάνωση των σεμιναρίων και την έκδοση του περιοδικού Σωκράτους. Και από το βήμα αυτό ευχαριστώ θερμότατα. Ο Αναστάσιος Βέργος εις την γη της Ιωνίας εγεννήθη την 27η Φεβρουαρίου του 1937 εις την Ιερά Νήσων της Χίου, την Νήσων του Ινοπίωνος, του Ιού του Διονύσου, την Πατρίδα του Ομήρου, του Ίωνος, του Ιπποκράτους, του Μητροδόρου, του Θεοπόμπου και του Αδαμαντίου Κοραή. Ο πατήρ του Δημήτριος Βέργος, καταγόμενος εκ Πιτιούντος και η μήτρη του Μαρία Βέργου, το γένος Τριπολίτου εξ Όμηρου Πόλεως, ο Αναστάσιος Βέργος ήταν πεποτισμένος με τας γνώσεις της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, την οποία μελετούσε εκ του πρωτοτύπου εξ Απαλώνων Ήχων, εις την βιβλιοθήκη του Αδαμαντίου Κοραή και φυτώνει στην περίφημα σχολή της Χίου. Με την καρδία νεφρανθήσαν οι παρωμάτων μαστίχης και αριουσίου ίνου, η οικογένεια έρχεται εις την πρωτεύουσα το 1952 και εγκαθίσταται εις την Νεάπολη του Πειραιός διαλόγους υγείας του τότε εφήβου Αναστασίου Βέργου. Ο Αναστάσιος Βέργος εισάγεται εκ των πρώτων στην φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών με δικαίωμα υποτροφίας, παρατάφτα επιλέγει την νομική σχολή Αθηνών, εις την οποία επίσης αρίστευσε και από την οποία απεφύτησε το 1965, εντυπωσιάζουν τους τότε καθηγητάς του με την δυνατότητά του να ομιλεί την αρχαία ελληνική και την λατινική. Δεινός υποστηρικτής και χρήστης της ελληνίδος φωνής, της καθαρευούσης και του πολυτονικού συστήματος, προσθέτω εγώ το μόνο σύστημα που αρμόζει στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα άλλα είναι κατακρεούργησης της ελληνικής γλώσσας. Κλείνω τη δική μου παρένθεση. Αγωνιζόμενος, ουδέποτε επρόδωσε το πιστεύω του, την πίστη του στην αλήθεια, το δίκαιο και τον νόμον, κυρίως την πίστη του στον άνθρωπο. Υπηρέτησε το λειτουργήμα του δικηγόρου επί 50 συναπτά έτη, αδέκαστος και μαχητικός. Ενάρετος και ηθικός, βαθύτατα δημοκρατικός και αξιοκρατικός άνθρωπος, γαλουχημένος με τας αρχάς της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογενείας, αφιέρωσε τη ζωή του στην φροντίδα της συζύγου του Χριστίνης Βέργου, η οποία παρίσταται και στην οποία εκφράζω όλοι οι ομίγυροι στα θερμά συλληπιτήρια.
το γένος Λόντου, την ανατροφή και πέδευση των τεσσάρων τέκνων του, Δημητρίου και Φωτίου, δικηγόρων Πειραιός, Μαρίας Βέργου, Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Μαργαρίτας Φιλολόγου και Ιδρυτίας του Πολιτισμικού Σωματείου Διόνυσος, το οποίο κατ' ουσίαν είναι η δική του δημιουργία, καθώς εκείνος της ενεφύσισε τον έρωτα για την Ελληνίδα φωνήν και των ελληνικών πολιτισμών και την ανάγκη του εκφράζεστε και του προσφέρει και του οποίου σωματείου διατέλεσε εξ ιδρύσεως αντιπρόεδρος. Με τη σύζυγό του και συνοδοιπόρων του επί 52 χρόνια Χριστίναν απέκτησαν επίσης 7 εγγόνια, την Άννα, την Αναστασία, τον Αναστάσιον, τον Νικόλαον, την Χριστίναν, τον Αναστάσιον Διόνυσον, τον Αριστίδην Απόλλωνα και τον Αριστοτέλη. Βλέπετε, παρελάμβουν αρχαία ελληνικά ονόματα. Λόγιος άνθρωπος με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, λεπτομέρεια των οποίων συχνότατα εξέπληκτον τη συνομιλητά του, ένα άξιον κατά Αριστοτέλη πολιτικών ζώων, προσφέρουν αμυστή τα υπηρεσία του στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, τον δεύτερον χρονολογικό συντριθέντα φιλολογικό σύλλογο εν Ελλάδη μετά τον Παρνασσόν εν έτη 1894. Διατέλεσε έφορος του φιλολογικού, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Πειραϊκού Συνδέσμου και δια της υπηρεσίας του ο σύλλογος τον ανηγύριξε μέγαν αυτού ευεργέτη. Γνήσιον Έλλην, Απολώνιος και Διονυσιακός Αναστάσιος Βέργος εκοιμήθη την 1η Νοεμβρίου του 2021. Ανδρών γάρ επιφανών πάσα γη τάφος. Εμείς, λαβώντας γνώση του γεγονότος αυτού, αλλά και της βιωτής του εξέχοντος αυτού Έλληνος της εποχής μας, εκφράζομαι τας νενομισμένας επί το γεγονότι ευχάς και την συμπαράσταση προς την οικογένεια και βεβαιούμεν τόσο την σύζυγόν του όσο και τα τέκνα του, ότι η κόπη και ο μόχθος του έχουν καρποφορήσει, έχουν ανθίσει και τα προσφέρουν εις την κοινωνία. Άξιον τέκνο της Ελλάδος, η ανάμνησή του και η μνήμη του ας είναι αιωνία. Παρακαλώ πολύ τον καθηγητή και αντιπρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, κύριο Παναγιώτη Φιλντίση, να έρθει στο βήμα σήμερα. Και σε προσεχείς συναντήσεις, ο κύριος Φιλντίσης θα προεδρεύει των φιλοσοφικών μας σεμιναρίων. Ο κύριος Φιλντίσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή αυτή η συνεργασία που έχουμε και ως πρόσωπο αλλά και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών να προεδρεύω σε αυτή τη σημερινή συνάντηση που είναι ξεχωριστή και όπως είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Νιάρχος αποτείνουμε φόρο τιμή σε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον κύριο Αναστάσιο Βέργο όπου θα ακούσουμε και δύο λόγια παραπάνω από τον εκπρόσωπο του Πειραϊκού Συλλόγου. Δεύτερον, ότι δίνω τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τα φιλοσοφικά σεμινάρια που είναι αφιερωμένα στον καθηγητή κύριο Μουτσόπουλο. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια σύμπραξη, μια αρρωγή στην όλη προσπάθεια του κύριου Κωνσταντίνου Νιάρχου να συνεχίσει όλο αυτό το διάλογο, όλη αυτή την επικοινωνία, όλη αυτή την κουβέντα μαζί σας για σημαντικά θέματα της φιλοσοφίας αλλά και της επιστήμης και εμείς σαν Επιστημονικό Σωματείο νομίζω θα συνδράμουμε προτείνοντας κάποιους ομιλητές πράγματι να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως σε κάποιοι από εσάς τις προηγούμενες φορές συναντηθήκατε και σας περιήγησαν σε φιλοσοφικά και επιστημονικά θέματα ο κύριος Δανέζης και ο κύριος Θεοδοσίου που είναι σημαντικά πρόσωπα στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Εγώ θα ήθελα τους εκπροσώπους του Πειραϊκού Συλλόγου που τιμούν με την παρουσία, ο κύριος Παναγιώτης Παπαδογιαννάκης και η κυρία Πόπη Καλούδη, που είναι μαζί μας, να πούν δύο κουβέντες. Κύριε Παπαδογιαννάκη, έχετε το λόγο. Ο καθένας ένα μικρό αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Πειραϊκού Συνδέσμου χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση στο φιλόξενο αδελφικό και ιστορικό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, την εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Αναστασίου Βέργου. Η εκδήλωση αυτή με θέμα την πλατωνική φιλοσοφία υπέρ της αθανασίας της ψυχής
Κυρίες και κύριοι, εναρμονίζεται απόλυτα με τη ψυχή του προσφάτως εκλειπώντος Αθναστασίου Βέργου, ο οποίος με ψυχή και πνεύμα πεπαιδευμέδου παιδιώθεν, με γνώσεις της αρχαίας γραμματείας, ελληνικής γραμματείας, φώτισε δημιουργικά, ωφέλιμα και θα μου επιτρέψετε να πω πατρικά όλους τους πνευματικούς χώρους του Πειραϊκού Συνδέσμου που τόσο πολύ αγάπησε, πάντα εθελοντικά, υπηρετώντας διαχρονικά την εφορία φιλολογικού ως αντιπρόεδρος, ως πρόεδρος του Συνδέσμου μας, με μόνη γήινη ανταμοιβή εκ μέρους μας την ανακήρυξή του ως μέγα ευεργέτη μας. Σας ευχαριστώ. Και κυρία Πρωτοκαλούλη, να καλέσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, να μας υποδεχτεί. Βασικά είναι ο οικοδεσπότης και είναι ιδιαίτερη τιμή που συμβάλλει σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλο αυτό το διάλογο που γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και πάλι μαζί μας. Εκλεκτή προσκεκλημένη μας, η απώλεια του Αναστασίου Βέργου ρίχνει βαρία τη σκιά της στη σημερινή συνεδρία διάλεξη του Ελευθέρου Πανεπιστημίου. Ο Αναστασίος Βέργος, όπως μίλησε προηγουμένως ο κύριος Νιάρχος για τη ζωή του και τα κατορθώματά του, υπήρξε ένας πλήρης αρετών φιλόλογος, συνάδελφος και είδε σε ένα αδελφό σωματείο στον Πειραιά. Και από την άποψη αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα η απώλειά του, έστω και με τη δικαιολογία ο μεγαλοδύναμος γνωρίζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αλήθεια ότι απλώς μένουμε ενεοί, έκπληκτοι για τέτοιου είδους απώλειες. Αλλά έχουμε ευρέα την πεποίθηση ότι η διάδοχός του, η Μαργαρίτα, δεν γνωρίζω την άλλη, την Μαρία, αλλά τη Μαργαρίτα τη γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει στα χνάρια αυτού του λαμπρού πατρός και βεβαίως είμαι βέβαιος ότι θα τον ξεπεράσει, όπως ευχόμαστε όλοι οι γονείς στα παιδιά μας να μας ξεπερνούν. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Νιάρχος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση φιλοπόνου ανδρός και φιλοσόφου, ο οποίος διαρκώς ασχολείται με θέματα φιλοσοφίας και με θέματα σεμιναρίων. Από φέτος εντάχθηκε το σεμινάριο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Παρνασσού και κάθε Δευτέρα ήδη ο κύκλος αυτός αφιερωμένος στον εκλειπώντα καθηγητή ακαδημαϊκό Μητσόπουλο έχει διαλέξεις υψηλού επίπεδου, όπως είναι και αυτή η σημερινή, την οποία ο κύριος Νιάρχος θα αναπτύξει επί τη ευκαιρία της απολίας του Αναστασίου Βέργου. Πρέπει να πούμε ότι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο δεν ολοκληρώνεται την Δευτέρα, τις Δευτέρες, αλλά συνεχίζει και τις Τετάρτες, 6 με 8, και εκεί έχουμε έναν άλλο φιλολογικό και διεθνολογικό κύκλο και θα σας παρακαλέσω επίσης να προσέρχεστε και σε αυτόν τον κύκλο για να μπορείτε να παίρνετε μια ολοκληρωμένη βεβαίωση παρακολούθησης του Ελευθέρου Πανεπιστημίου. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Παρνασσό, γίνομαι κουραστικός ώρες-ώρες. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω όχι μόνο ότι είναι το αρχαιότερο πνευματικό ίδρυμα αυτής της χώρας, αποκλήθηκε δικαίως από το Σίμω Μενάρδο, το γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, ως πρώτη Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών, και γι' αυτό το 1929 η νυν υπάρχουσα Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε από τον δικτάτορα Πάγκαλο το 1926, μας απένει με ένα μετάλλιο Γραμμάτων και Τεχνών. Δεν είναι όμως το μοναδικό μετάλλιο που έλαβε ο Παρνασσός. Ο Παρνασσός έλαβε 3 μετάλλια από την περίφημη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων το 1879, το 1889 και το 1890 έλαβε μετάλλια αργυρά και χάλκινα για την πνευματική του προσφορά αλλά κυρίως και για την κοινωνική του προσφορά. Γιατί από το 1872 με πρόταση του εκπατρών ποιητή του Σπυρίδωνα Βασιλιάδη, ο οποίος δυστυχώς πέθανε νεότατος, 35 χρονών για αυτός, ιδρύθη η περίφημη Σχολή Απώνων Παιδών σε μία περίοδο που το κράτος δεν είχε κοινωνική πολιτική για τα παιδιά, τα οποία ήσαν έρμεα στις διαθέσεις των κάθε περιπλανόμενων αλητήριων της περιοχής της Αθήνας. Ίδρυσε λοιπόν αυτό, τη Σχολή Απώνων Παιδών, οι κόρες του στρατηγού Μακρυγιάννη
βοήθησαν στο να χτιστεί ένα κτίριο Κατακουζινού, στην Κατακουζινού και στη Θεμιστοκλέους, και εκεί να σιτίζονται και να κοιμούνται τα άπορα παιδιά και βεβαίως να μαθαίνουν τέχνες. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη προσφορά στα άπορα αυτά παιδιά. Και ο Παρνασσός από τότε προσπάθησε να ιδρύσει σχολές απορροπέδων σε όλες τις πολιτείες. Στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα και σε πάρα πολλές πόλεις, για να μπορέσει να δώσει μια κατεύθυνση και υπόσταση σε ένα όραμα το οποίο δεν υπήρχε καν ως σκέψη στην κοινωνική πολιτική της Ελλάδος. Πρέπει να πούμε ότι ο Βασιλικός Οίκος βοήθησε τα μέγιστα σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Αν κάνετε μια βόλτα στο φουαγέ, θα δείτε άλλωστε όλες τις εικόνες των βασιλέων. Στο διαγραφείο του Προέδρου είναι ανερτημένες οι εικόνες των Προέδρων της Δημοκρατίας, κάνοντας αρχή από τον Μεγάλο Καποδίστρια. Κάθε χρόνο λοιπόν στον Παρνασσό, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, που ανήκει στο κτίριο το οποίο εγκαινιάστηκε το 1891, εγκαινιάστηκε το κτίριο αυτό, από τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο, γιο του Γεωργίου του Α, ελάβανε χώρα κατέτος κατά τον Ιανουάριο ο ετήσιος χορός, ο οποίος ήταν ένας χορός ευεργετικός όπως λέγεται, δηλαδή αποσκοπούσε στη συγκέντρωση χρημάτων για τα άπορα παιδιά. Και τότε οι πριγκίπισσες που είχαν αναλάβει αυτό το έργο έδιναν και πάρα πολλά χρήματα. Η δε άρχουσα τάξη ήταν φυσικό να προσέρχεται στον Παρνασσό, γιατί ήταν το κοσμικό γεγονός κάθε χρόνο. Πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο Σουρής, ο οποίος ανήκε, όπως θα δείτε μέσα και στον περίφημο πίνακα του Ροηλού, που δείχνει τον Παλαμά και τους ποιητές, γιατί εδώ ανδρώθηκε η περίφημη Β' Αθηναϊκή Σχολή, εδώ δημιουργήθηκε δηλαδή αυτή η νέα σχολή ποιήσεως στην Ελλάδα, επηρεασμένη από τον γαλλικό Παρνασσισμό, και γι' αυτό ήταν λάθος του Λίνου Πολίτη που δεν συμπεριέλαβε τον όρο ελληνικός Παρνασσισμός στο βιβλίο του για την ελληνική ποιήση. Το καθιερώνουμε εμείς και το έχουμε καθιερώσει, είναι ελληνικός Παρνασσισμός, πολλό μάλλον γιατί ο χώρος που έλαβε χώρα ήταν ο Παρνασσός. Και ονομάστηκε Παρνασσός γιατί οι ιδρυτές του 1865 είχαν υπόψη τους αυτό το βουνό, τον Μουσόν, τον Παρνασσό. Δεν θέλω να σας περισσότερο να ταλαιπωρήσω την ανοχή σας, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βήμα το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο βήμα από το οποίο ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν το 1894 ήδη κήρυξε την περίφημη ιδέα του για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1900, μάλιστα 3-1 χρόνο πριν. Ο Αρθούρος Έβανς, ο μεγάλος αρχαιολόγος, ανακοίνωσε την ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού. Είναι αυτό το ίδιο βήμα από το οποίο μίλησε ο πρωθυπουργός της Νίκης, ο Winston Churchill, και ο περίφημος τίγρης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο George Clemenceau. Κυρίες και κύριοι, με τη σημερινή πραγματικά αυτή σεμνή εόρτη από κάθε άποψη εκδήλωση υπέρ της μνήμης του Αναστασίου Βέργου, σας ευχαριστώ θερμά για την προσέλευσή σας. Ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ήταν σημαντικά που μας είπε και για το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, αλλά και για την ιστορία αυτής της αίθουσας. Όπως ξέρετε και όλοι και έχετε προσκληθεί και στο πλαίσιο αυτών των σεμιναρίων, έχουμε σήμερα τον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης που λέγεται «Πλατωνική Φιλοσοφία, επιχειρήματα υπέρ της Αθανασίας της Ψυχής». Εκτός από τον Κωνσταντίνο Νιάρχο που είναι ο κεντρικός ομιλητής, μας τιμά κατόπιν πρόσκληση και η κυρία Ευαγγελία Μαριανού, καθηγήτρια φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο του θέματος και της ομιλίας «Εισαγωγή στην Πλατωνική Φιλοσοφία». Είναι ιδιαίτερη τιμή που η κυρία Μαραγιανού είναι μαζί μας, είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και τιμά αυτά τα σεμινάρια όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τα μεγάλα συνέδρια που κάνει η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Κυρία Μαραγιανού, έχετε το λόγο. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστήσω καταρχήν τον εξαίρετο καθηγητή, κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο, για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω σήμερα και βεβαίως τον πρόεδρο του Παρνασσού, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, για τη φιλοξενία που μας παρέχει. Και βεβαίως
αναγγέλθηκε το θέμα μως εισαγωγή στον Πλάτωνα, το οποίο όμως είναι πολύ γενικό. Βεβαίως υπάγεται στην εισαγωγή, αυτά που θα πω υπάγονται στην εισαγωγή, αλλά επειδή είναι πολύ γενική μία εισαγωγή και πολύ λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου, θα επικεντρώσω το θέμα μου σε κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή στην πλατωνική φιλοσοφία ως αρρωγό στην επίλυση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι κι αλλιώς εισαγωγικό είναι και αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πλάτων είναι ένας κλασικός φιλόσοφος, δηλαδή ένας φιλόσοφος οι θεωρίες του οποίου είναι διαχρονικές. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο μεγάλος αυτός διανοητής σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που μάστιζαν την εποχή του, αλλά που εξακολουθούν ύστερα από τόσα χρόνια να απασχολούν και τους σύγχρονους ανθρώπους. Ποιες είναι λοιπόν οι πλέον επίκαιρες από τις θεωρίες του, που αφορούν βέβαια εμάς σήμερα. Θα σας μιλήσω για την ηθική, την πολιτική και την παιδεία, τα οποία είναι πάντοτε επίκαιρα θέματα. Ο φιλόσοφος, απογοητευμένος από την ηθική και την πολιτική κατάσταση της εποχής του, δηλαδή από την κατάρρευση των ηθικών αξιών, από τα άδικα πολιτεύματα, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τη θανατική καταδίκη του Σοκράτη, την αποτυχία των προσπαθειών του στη Σικελία να καταστήσει τους άρχοντες φιλοσόφους και τη δολοφονία του Δίωνος, του μαθητή και φίλου, συγγενή των Διονυσίων, των τυράννων, αποσύρεται στη σχολή του την Ακαδημία, όπου αφιερώνεται στη διδασκαλία και τη συγγραφή των έργων του. Στοχαζόμενος πάνω στα προβλήματα που απασχολούσαν τους συγχρόνους του και που μοιάζουν πολύ με τα δικά μας, διαπιστώνει ότι τα περισσότερα από τα δεινά που πλήττουν τους ανθρώπους προέρχονται από την αδικία, η οποία είναι η πλέον επικίνδυνη ασθένεια που βλάπτει ανεπανόρθωτα τόσο την ανθρώπινη ψυχή όσο και την πολιτική κοινωνία. Ποια όμως είναι τα αίτια της, τα οποία πρέπει να επισημάνει με την ακρίβεια ιατρού προκειμένου να έβρει τη θεραπεία της? Μας λέγει λοιπόν ότι η αδικία είναι το παραφύσι να άρχεται και άρχεστε υπό άλλου. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι αδικία έχουμε όταν στην ψυχή άρχει αντί του λογιστικού, δηλαδή της λογικής, το επιθυμητικό, οι επιθυμίες, σαν φοβερός τύραννος, και όταν στην πόλη άρχουν αντί των φιλοσόφων, θα λέγαμε σήμερα των δίκαιων και σοφών πολιτικών, οι αδαείς, οι ακόλαστοι, οι τυχάρπαστοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμφύλες έρηδες και δυσαρέσκειες. Αντίστροφα, η δικαιοσύνη, που είναι απαραίτητη για την ψυχική μας υγεία και για την ευημερία της πόλης, κράτους θα λέγαμε σήμερα, αποτελεί την ισορροπία εκείνη η οποία διατηρεί κάθε μία από τις δυνάμεις της ψυχής ή από τις κατηγορίες των πολιτών, μια και υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην ανθρώπινη ψυχή και στην πόλη. Η πόλη είναι μεγένθηση της ανθρώπινης ψυχής. Διατηρεί λοιπόν κάθε μία από τις δυνάμεις ψυχής ή από τις κατηγορίες των πολιτών στη σωστή τους θέση. Το ταυτού πράτην και μη πολυπραγμονήν, δικαιοσύνη εστί. Συγκεκριμένα, το λογιστικό, η λογική, ο νους πρέπει να κυβερνά την ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή το θυμοειδές και το επιθυμητικό μέρος της, δηλαδή το συναισθηματικό, το συγκινησιακό και το επιθυμητικό, και ο φιλόσοφος ως ο πλέον άξιος αντίστοιχα στην πόλη πρέπει να άρχει επί των πολεμιστών και των χειρονακτών, αποβλέποντας την πλήρη εφαρμογή της δικαιοσύνης στο κοινό καλό ή κοινό συμφέρον και στη διαμόρφωση αναρέτων πολιτών. Βεβαίως είναι το ζητούμενο και σήμερα αυτό. Όλοι παραπονούνται ότι αδικούνται για τον Α, Β, Γ, για πάρα πολλούς λόγους, είτε από τους κυβερνώντες, είτε από άλλη μερίδα συμπολιτών κτλ. Άρα, ακόμη και σήμερα εξακολουθεί αυτό το πρόβλημα να ταλανίζει τους πολίτες. Τι είναι δίκαιο και γιατί κάποιοι αδικούνται από κάποιους άλλους. Κατορθώνει έτσι να δώσει ο φιλόσοφος ένα γενικό και εύκολα αποδεκτό ορισμό της δικαιοσύνης, αυτόν που είπα πιο πάνω, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πλέον άξιος, ο φιλόσοφος, σήμερα θα λέγαμε ο πλέον ενημερωμένος, ικανός, αδιάφθορος και ενάρετος πολιτικός, πρέπει να αναλαμβάνει τα ύψιστα αξιώματα της πόλης. Να άρχει δηλαδή, να είναι ο κυβερνήτης, ο πρωθυπουργός, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κτλ. Ενώ οι υπόλοιποι να υπακούν σε αυτόν και να τοποθετούνται σε ίσονο σημασία θέση, αν δεν έχουν βεβαίως τις ίδιες ικανότητες. Το μεν γαρμίζον η πλοίο, το δε λάτωνις μικρότερα νέμι, μέτρια διδούσα η πολιτεία προς την αυτόν φύση νεκατέρω. Εάν λειτουργούσε και σήμερα η κοινωνία με αυτό τον τρόπο,
όλα θα πηγαίνανε καλύτερα. Να μην θέλουν οι ανάξιοι, οι λιγότερο ικανοί, να φτάνουν στην πάση θυσία και με κάθε τρόπο στα ύψιστα αξιώματα. Θα κάνουν δυστυχισμένους όλους τους υπόλοιπους και στο τέλος και τον ίδιο τους τον εαυτό. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όταν άρχουν οι πλέον άξιοι, ή σε έσχατη περίπτωση με την εφαρμογή δίκαιων νόμων, του δευτέρου κατά σειρά καλού, όπως λέει στους νόμους, θα σταματήσουν τα δεινά των πόλεων. Ο Πλάτων προβάλλει έτσι πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες που δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το συμφέροντα των εκάστοτε ισχυρών ή με τις αντιλήψεις της κάθε εποχής και του κάθε τόπου. Δηλαδή θέλει να βρει ένα γενικό και κοινώς αποδεκτό ορισμό της δικαιοσύνης. Αν όλοι οι άνθρωποι συμφωνήσουν με βάση τη λογική τους ότι αυτό είναι η δικαιοσύνη και το εφαρμόσουν, δεν θα υπάρχουν διαφωνίες, δεν θα υπάρχουν, λογικό φαίνεται, αλλά στην πράξη υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Αν όμως όλοι συμφωνούσαν και το εφάρμοζαν, όλοι θα ζούσαν πολύ καλύτερα. Ας το έχουμε κι εμείς ως πρότυπο, έστω στο μυαλό μας, έστω σαν σχέδιο. Έτσι λοιπόν θέλει μια τέτοια δικαιοσύνη και με την προοπτική αυτή διατυπώνει την περίφημη θεωρία των ιδεών που είναι καθολικές και αιώνιες οντότητες, όχι μόνο δικαιοσύνη και μια τέτοια σοφροσύνη, καθολική για όλους ίδια, σύνεση, σοφία, ανδρεία κλπ. Είναι λοιπόν τα πρότυπα των αισθητών αντικειμένων και κυρίως τα ηθικά πανανθρώπινα ιδεώδη. Πιστεύει, όπως είπα πριν, μάλιστα, ότι αυτά μπορούν να συλληφθούν με τον ίδιο τρόπο διαμέσου της λογικής από όλους τους ανθρώπους, άρα και να γίνουν ευρύτατα αποδεκτά, λες και αν συλληφθούν με τη λογική κατά τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμοστούν κιόλας. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην εφαρμογή. Ακριβώς όπως όλοι λέει, συμφωνούν όταν πρόκειται να δώσουν τον ορισμό μαθηματικών ή φυσικών εννοιών, του κύκλου ή της ταχύτητας. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι και είναι λογικά όντα, θα ορίζουν με τον ίδιο τρόπο τις μαθηματικές, τις φυσικές έννοιες. Γιατί να μην ορίζουν και τις ηθικές? Εδώ είναι το πρόβλημα και ίσως το σφάλμα του, γιατί οι ηθικές έννοιες δεν μπορούν να οριστούν μόνο με λογικό τρόπο. Είναι και απόρρια ηθών, εθήμων, κοινή συμφωνία, σύμβαση εκ μέρους των πολιτών. Δεν μπορεί τώρα στα βάθη της Ανατολής να έχουν την ίδια αντίληψη περί δικαιοσύνης οι άνθρωποι με αυτήν που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ας πούμε. Συνεπώς, ωραία θεωρία, αλλά πολύ δύσκολα πραγματοποιήσιμη. Θα μου πείτε τότε, τι μας το λες, εφόσον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί μας προτείνεις αυτό που λέει εκείνος, στη σημερινή κοινωνία να το κάνουμε δεκτό? Γιατί στο μικρό κύκλο του κάθε ενός από εμάς, τον οικογενειακό, τον επαγγελματικό, τον φιλικό, εάν λειτουργούμε έτσι και όσο πιο πολύ απλώνεται αυτό, τόσο το καλύτερο. Βεβαίως, παγκοσμίως για να εφαρμοστεί αδύνατον, αλλά σε όσο ευρύτερο πλαίσιο γίνει, τόσο καλύτερα θα περνάμε. Μπορεί να γίνει, αλλά όχι βέβαια όπως το έβλεπε εκείνος. Προκύπτει τώρα το ερώτημα, πώς θα φτάσουν οι πλέον ικανοί στο ύψιστο σημείο της διανοητικής και ηθικής τελείωσης, ώστε να πάρουν, ας πούμε, τα έννοια της πόλης? Η απάντηση του φιλοσόφου είναι σαφής και κατηγορηματική, διαμέσου της ορθής παιδείας. Δεδομένου μάλιστα ότι κανένας δεν είναι κακός με τη θέλησή του, αλλά από άγνοια ή από κακή εκπαίδευση. Κακός μεν γάρε κον ουδείς, όπως εξάλλου δίδασκε και ο Σωκράτης. Αρκεί λοιπόν οι πολίτες να εκπαιδευτούν σωστά για να γίνουν ενάρετοι και συνεπώς ευδαίμονες. Θεωρεί δηλαδή ότι για να γίνει όλη η πόλη δική κράτος, θα λέγαμε εμείς σήμερα, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον καθένα χωριστά, από μικρή, πολύ μικρή ηλικία, και αν ο καθένας μπορέσει να γίνει ενάρετος, αφού εκφύσεως, και άλλο του λάθος, ότι εκφύσεως όλοι είναι καλοί, αν δεν είναι όλοι εκφύσεως καλοί, ίσως οι ορφικοί που θεωρούσαν ότι στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει το καλό και το κακό στοιχείο σύμφυτα και τα δύο, το Απολλώνιο, το Διονυσιακό και το Τιτανικό, είχαν περισσότερο, ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, συνεπώς, εφόσον δια της παιδείας μπορεί να φτάσουμε στο σημείο αυτό, σημαίνει ότι η παιδεία είναι το πλέον πολύτιμο πράγμα που υπάρχει για τον άνθρωπο. Ούτε ανθρώπης, ούτε θεϊστή αληθεία, τιμιότερον, δηλαδή πολυτιμότερο της παιδείας, ούτε έστιν, ούτε ποτέ έστε. Η πλατωνική παιδεία, εάν οι περί ηθικής και πολιτικής ιδέες του είναι σε ευρύ πλαίσιο, σε πολύ ευρύ πλαίσιο ενεφάρμοστες και μόνο σε στενό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστούν, αλλά τόσο το καλύτερο όσο αυτό διευρύνεται, όμως οι απόψεις περί παιδείας είναι πολύ πιο εύκολα εφαρμόσιμες. Μπορεί η πλατωνική παιδεία να γίνει το πρότυπο και της δικής μας σύγχρονης εκπαίδευσης, εφόσον ακολουθεί τους κανόνες που εκείνος προτείνει. Πρώτον, να παρέχεται δωρεάν στους μαθητές και εξίσου σε αγόρια και σε κορίτσια. Το δωρεάν
τύπης ισχύει και σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια έχουν καλύτερη εκπαίδευση από άλλα παιδιά που μεγαλώνουν σε πτωχότερες οικογένειες. Επίσης, το εξίσου σε αγόρια και κορίτσια, ακόμη και σήμερα, αν αφαιρέσουμε τις μεγάλες πόλεις, υπάρχει η αντίληψη ότι μπού γυναίκα αυτή και θα γίνει, ας πούμε, μηχανικός αυτοκινήτων και άλλα παραδείγματα. Όμως, ο Πλάτων ήταν πρωτοπόρος σε αυτό. Τον ακολουθούμε. Δεύτερο, να αναπτύσσει τις έμφυτες ικανότητες ο εκπαιδευτής, ο παιδαγωγός του κάθε μαθητή, έτσι ώστε όλοι να ασκήσουν αργότερα το έργο για το οποίο είναι εκφύσεως προορισμένοι. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει ο παιδαγωγός να παρακινεί τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα, χωρίς να τα κατευθύνει με κανέναν τρόπο, με απομιμήσεις των αληθινών εργαλείων, ώστε να προβάλλονται φυσικές τους κλίσεις, δηλαδή ένας επαγγελματικός προσανατολισμός, και να τις ενισχύει, να τις καλλιεργεί οι γονείς και ο παιδαγωγός. Και όχι σήμερα να λέει ο γονεύς στο παιδί πώς θα αποκτήσει πιο πολλά χρήματα αν ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Ναι, μα εγώ θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, διανοούμενος, δάσκαλος. Τέλος πάντων, δάσκαλος είναι κάπως αποδεκτό. Καλλιτέχνης. Πώς θα γίνει? Θα πας εκεί που θα βγάζεις πιο πολλά χρήματα. Αυτά να τα ξεχάσουμε και να αφήσουμε το κάθε νέο άνθρωπο να ακολουθήσει το επάγγελμα για το οποίο είναι εκφύσεως προορισμένος. Έτσι θα είναι και πλέον ευτυχής στη ζωή του. Γιατί το επάγγελμα μας ακολουθεί εφόρου ζωής. Πιο πολύ χρόνο αφιερώνουμε στις ώρες εργασίας μας παρά στο σπίτι που καθόμαστε με τους οικείους. Τρίτον, να επιτελείται σταδιακά η εκπαίδευση. Βέβαια, τώρα ο Πλάτων θα πει διαμέσου μια σειρά αναβαθμών που οδηγούν τους νέους από τα σιτά στα νοητά. Αυτό για σήμερα είναι λιγάκι πολύ δύσκολο στην εκπαίδευση, όμως μπορούμε να πούμε για τους αναβαθμούς αυτούς ότι θα μπορούσαν να αντιστοιχήσουν με τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σιγά σιγά, από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα, από τα πιο συγκεκριμένα στα πιο αφηρημένα. Τέταρτον, να αρχίζει από την παιδική ηλικία, πολύ νωρίς, καθοδηγώντας τους μαθητές να αγαπούν τα καλά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να μισούν τα ισχρά. Παιδί, αν διλέγω την παραγυγνωμένη πρώτον πεσίν αρετήν, ώστε μισήν μεν άχρη μισήν, στέργην δε άχρη στέργην. Αυτό επιτυγχάνεται με το καλό παράδειγμα των γονέων και των δασκάλων, με τους ιθοπλαστικούς μύθους, και όχι σαν σήμερα που τα παιδιά διασκεδάζουν με βίαια παραμύθια, με βίαια έργα, με παιχνίδια που κερδίζει όποιος σκοτώσει περισσότερους, έξω από την παιδεία αυτά. Με γονείς που δεν ενδιαφέρονται, που δεν έχουν και χρόνο, αλλά και ούτε το απαραίτητο ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το τι διαβάζουν τα παιδιά, αλλά δεν διαβάζουν, με το τι βλέπουν μάλλον στον υπολογιστή ή στον κινηματογράφο, αρκεί να μην τους ενοχλούν και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης, με την επιβολή ελαφρών ποινών σε περίπτωση παράβασης των ηθικών κανόνων. Πρέπει ακόμη να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θεάματα, τα ακούσματα και τα αναγνώσματα των παιδιών. Δηλαδή, αν βλέπει το παιδί τους γονείς να φιλονικούν συνέχεια, να βιοπραγούν ή γενικώς ταραχές στην πόλη, στην οικογένεια, στο περιβάλλον του, και ταραγμένο θα έχει ταραχή μες στην ψυχή του, αλλά και το ίδιο δεν θα γίνει μια ήρεμη και αρμονική προσωπικότητα. Στα θεάματα λοιπόν, τα ακούσματα και τα αναγνώσματα, σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν αναγνώσματα, πολλά των παιδιών. Βεβαίως σήμερα προέχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και βεβαίως τα κινηματογραφικά ή θεατρικά έργα. Γιατί όλα αυτά αποτελούν για τους μικρούς εκπαιδευόμενους πρότυπα προς μίμηση. Προσοχή λοιπόν πολύ σε αυτό. 5. Να βασίζεται στις σχέσεις στοργής, φροντίδας, αφοσίωσης και σεβασμού που δημιουργείται ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, ο περίφημος παιδαγωγικός ή πλατωνικός έρωτας. Ο παιδαγωγός αγαπά τον μαθητή με όλη τη δύναμη της ψυχής του και τον σέβεται ως θεόν. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εξαιρετικά ευχάριστη τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Όχι να μπαίνει ο καθηγητής στην αίθουσα να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα γιατί είναι κουρασμένος, ή να δίνει στα παιδιά να γράφουν ένα τεστ και αυτός να ασχολείται με άλλα και άντε να πω ότι θα τελειώσει η ώρα. Και όχι αν κάποιο παιδί έχει ένα πρόβλημα δικό του προσωπικό, οικογενειακό, α, δεν με αφορά εμένα, εγώ έκανα το μάθημά μου, φεύγω, κοντά στο παιδί από κάθε άποψη. Να μην αποβλέπει η παιδεία ποτέ σε χρήματα, σε δόξα ή σε ισχύ, παρά μόνο στην αρετή. Όπως είπα και πριν, πώς οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά, πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, πώς θα γίνουν πιο διάσημοι. Λάθος μέγα. Την δε προς αρετήν εκπαίδων παιδείαν, ποιούσαν επιθυμητήν τε κεραστήν του πολίτην γενέστε τέλεων. Άρχιντε και άρχεστε πιστάμενων μεταδίκης. Όχι μόνο οι άρχοντες, αλλά και οι ερχόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει δικαιοσύνη. Δηλαδή να δεχθούν ότι αφού άλλοι είναι ικανότεροι, ας άρχουν εκείνοι αντί για αυτούς. Τόσο το καλύτερο και για τους ίδιους, θα τους οδηγήσουν σωστά.
Την δε εις χρήματα τίνουσαν, παιδεία, ή την απροσυσχήν, ή και προς άλλη την άσοφη ανάνεφνου και δίκης, βάναυσόνται είναι και ανελεύθερον, και ούκ αξίαν το παράπαν παιδείαν καλείστε. Αν εφαρμόσουμε αυτό, σωθήκαμε. 7. Να χρησιμοποιεί ως μέσο διδασκαλίας τον διάλογο, ο οποίος προϋποθέτει κοινή αναζήτηση της γνώσης από διδάσκοντα και διδασκόμενο. Δεν έχουμε εξού και οι διάλογοι που έγραψε, αλλά και στην Ακαδημία έτσι προχωρούσε η εκπαίδευση. Δεν έχουμε πλέον εδώ την αυθεντία του παιδαγωγού που διδάσκει από καθέδρα ενώπιον ενός σιωπηλού και ενίοτε αφηρημένου ακροατηρίου. Καλή ώρα τώρα. Αλλά κοινή αναζήτηση της αλήθειας από διδάσκοντα και διδασκόμενο. Ο μαθητής δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης γνώσεων, αλλά μια ενεργή προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες της οποίας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το δάσκαλο, όπως θα πει και κατά τον 20ο αιώνα ο Τζον Ντιούι, με το πειραματικό σχολείο και τις άλλες θεωρίες του. 8. Η διδακταία ύλη πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα πεδία του επιστητού και όχι σε εξειδικευμένη γνώση. Αν μπει αυτό σήμερα σε μαθητές της δεύτερης και τρίτης ηλικίου, θα σου πούνε τι με νοιάζει με τα αρχαία, εγώ μαθηματικά θα δώσω ή πολυτεχνείο. Και αντίστροφα σε αυτούς που πάνε για φιλολόγους. Εγώ τα δικά μου μαθήματα και αδιαφορώ για τα άλλα. Λάθος μέγα. Οι νέοι διδάσκονται καταρχήν τα στοιχειώδη μαθήματα που είναι η ανάγνωση, η γραφή. Εντάξει, αυτά αντιστοιχούν με τα σημερινά γυμναστική, χορός, μουσική και αριθμητική. Όλα τα παιδιά. Ο Πλάτων δίδει μάλιστα ιδιαίτερα επηρεασμένο και από τους Πυθαγόριους, από τον φίλο τον Αρχίτα που γνώρισε στην κάτω Ιταλία πηγαίνοντας προς Σικελία. Στην εξάσκηση λοιπόν της γνώσης δίνει ιδιαίτερη σημασία δια της αριθμητικής. Μας οξύνει το μυαλό. Και στην ευεργετική επίδραση της μουσικής, εξάλλου και η μουσική βασίζεται σε μαθηματικές αναλογίες, όπως είχαν ήδη επισημάνει οι Πυθαγόροι. Κυρίως όταν συνδυάζεται με τις κατάλληλες γυμναστικές ασκήσεις στις ψυχές των νέων. Έχουν και ευεργετική επίδραση λοιπόν στις ψυχές των νέων, αριθμητική, μουσική, χορός και γυμναστική. Με τις κατάλληλες φυσικά αναλογίες, όχι μόνο όχι γυμναστική πάρα πολλές ώρες και ο αθλητισμός και τα άλλα λιγότερο, σε σωστές αναλογίες που θα εξαρτηθούν από το χαρακτήρα του παιδιού. Αν το παιδί είναι κάπως ράθυμο, δηλώθη, χρειάζεται πιο πολύ γυμναστική, να γίνει πιο ρωμαλαίο. Αντίστροφα, στα πιο δυνατά παιδιά χρειάζεται περισσότερη μουσική ή αριθμητική που οξύνει το μυαλό. Στη συνέχεια προστίθεται η γεωμετρία, η φυσική, η αστρονομία. Τότε η αριθμητική ήταν ξέχωρη από τη γεωμετρία επιστήμη. Και στη συνέχεια η διαλεκτική που περιλαμβάνει τη συναγωγική, τη διαίρεση και είναι κατ' εξοχήν μέθοδος της φιλοσοφίας, που είναι το επιστέγασμα, ο θρυγός των άλλων μαθημάτων. Και σήμερα δυστυχώς όλο και μειώνονται οι ώρες φιλοσοφίας στα σχολεία και αν μπει σε ένα παιδί του σχολείου, διάβασε και λίγο φιλοσοφία, εκτός αν έχει μια ιδιαίτερη κλίση, δηλαδή στα 100 τα 2-3, θα δυσφορήσει. Θα πει ουχ τώρα και το έχουμε και εμείς φιλοσοφίες, θα ακούμε φιλοσοφίες, θα λέμε. Ελπίζω να μην το λέτε κι εσείς και απόδειξε ότι είστε εδώ και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. 9. Η πειθαρχία είναι επίσης απαραίτητη. Ο Πλάτων στιγματίζει την πολιτεία εκείνη στην οποία η παιδαγωγή είναι υπέρ των δέων επικής με τους νέους, γιατί η υπερβολική ελευθερία καταλήγει συνήθως σε δουλεία, εφόσον οθεί τους νέους να γίνουν έρμεο των παθών τους, δηλαδή γίνονται δούλοι των επιθυμιών και των παθών τους. Και κατά συνέπεια οι δάσκαλοι τους παραχωρούν συνέχεια ό,τι θέλουν εκείνοι και γίνονται και οι δάσκαλοι δούλοι των νέων. Η γάρ άγαν ελευθερία έκεν ουκ εις άλλοτι ή εις άγαν δουλεία μεταβάλλην και ιδιώτη και πόλη. Ας το δούμε σήμερα αυτό, όπου έτσι και τολμήσει ένας δάσκαλος να επιπλήξει ένα παιδί. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο σε σχέση με τη μεσαιωνική παιδεία, όπου δια ραβδισμών και δια επιπλήξεων λειτουργούσε η εκπαίδευση. Τώρα τα παιδιά είναι σχεδόν ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν και έτσι και κάνεις παρατήρηση ή βάλεις χαμηλό βαθμό γιατί δεν αποδίδει το παιδί η αδιαφορή στον μαθητή. Έρχεται ο γονέας και αντί να σου πει καλά κάνεις και βελτίωσε την κατάσταση, σου κάνει και παρατήρηση γιατί έκανες εσύ παρατήρηση στο παιδί. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν. Στην παιδεία είναι πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο από τα προηγούμενα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Πλάτων. Είναι πλέον, ό,τι πλέον επίκαιρο έχει πει. Βεβαίως, αν πείτε, δεν είναι μόνο θέμα δασκάλων, είναι και θέμα Υπουργείου, μια και από εκεί κατευθύνονται τα προγράμματα και το τι θα διδάξει και τα λοιπά ο καθηγητής. Αλλά ο καλός δάσκαλος βρίσκει ευκαιρία να περάσει τα μηνύματά του μέσα από τα κείμενα που θα αναλύσει στους μαθητές, να τα φέρει και στη σύγχρονη εποχή. Αυτά είναι τα διδάγματα του Πλάτωνος που πρέπει να μας καθοδηγούν λοιπόν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κοινωνικό και πολιτικό μας βίο.
Πέρα όμως από αυτά, ο άνθρωπος κάθε εποχής και ιδιαίτερα στις μέρες της πανδημίας που διανύουμε, αντιμετωπίζει και το φόβο του θανάτου. Είναι ένας προαιώνιος φόβος που μας ακολουθεί και θα ακολουθεί τους ανθρώπους για πάντα. Ο Πλάτων επιχειρεί να δώσει και σε αυτό το προαιώνιο πρόβλημα τις δικές του λύσεις, επηρεασμένος από τις πεποιθήσεις των ορφικών και των Πυθαγορείων, προσθέτοντας όμως σε αυτές και τις δικές του μεγαλοφύης ιδέες, οι οποίες έχουν ως κεντρικό άξονα τη θεωρία ότι ο θάνατος που καταστρέφει μόνο το σώμα είναι η απελευθέρωση της αθάνατης και θεϊκής ψυχής μας από αυτό, εφόσον βέβαια αυτή είναι καθαρή, από κάθε, σε εισαγωγικά, από κάθε ρήπο, δηλαδή κακίες, αμαρτήματα, πάθη, επιθυμίες κλπ. Αλλά τη συνέχεια θα σας την πει ο καθηγητής ο κύριος Νιάσου, γιατί είναι ακριβώς το θέμα του. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, καταρχήν που ήρθατε εδώ, ενώ θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο ή να μείνετε σπίτι, για το ενδιαφέρον σας. Και θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαραγιανού. Θεωρώ ότι ήταν μια εκλαήγευση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, μας έφερε κοντά στο πρόσωπο, στις ιδέες του. Νομίζω ότι ήταν κάτι σημαντικό για μένα και να πω πάλι ένα δεύτερο ευχαριστώ για την παρουσία της. Συνεχίζουμε με τον κεντρικό ομιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο. Ερωτήσεις θα γίνουν μετά την ομιλία του κύριου Νιάρχου και για την κυρία Μαραγιανού και για τον κύριο Νιάρχο. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Το θέμα είναι Πλατωνική Φιλοσοφία, επιχειρήματα υπέρ της αθανασίας της ψυχής. Κύριε Νιάρχο, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, μετά την εμπεριστατωμένη και άκρως κατατοπιστική εισήγηση της καθηγητρίας κυρίας Μαραγιανού, θα σας προσκαλέσω και θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί απόψε να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε, να μελετήσουμε ή δυνατόν να ερμηνεύσουμε το μεγάλο από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος και του κόσμου ερώτημα περί της ψυχής. Σας έχω δώσει ένα έντυπο, παρακαλώ πολύ αν το έχετε παρακολουθήστε με, να σας δώσω μερικές διευκρινήσεις. Πρώτον, επιχειρείται μία απόπειρα ορισμού του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου υπό των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Και ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Δεύτερον, τι είναι το ανθρώπινο σώμα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το όχημα της ψυχής μας. Τρίτον, κυριαρχεί η σχέση μεταξύ του νου ως του υψηλωτάτου μέρους της ψυχής με το σώμα. Τέταρτον, η ανθρωπίνη ψυχή από τις εποχές του Ομήρου συνδέεται άρρηκτα μετά της κινήσεως. Πέμπτον, τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης και ο Πλοτίνος εκτενώς μελετούν το πρόβλημα της ψυχής. Έκτον, ασφαλώς οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι πρωτοστατούν στην έρευνα και την ερμηνεία της ψυχής. Υπήρξαν οι πρώτοι στην παγκόσμια ιστορία οι οποίοι ανέδειξαν το πρόβλημα της ψυχής. Έβδομον, ειδικώς ο Πλάτων συνδυάζει την ανθρωπίνη ψυχή μετά της ψυχής του παντός. Όγδον, ο Αριστοτέλης διαφωνεί με τον Πλάτωνα και υποστηρίζει την ειδική του θεωρία περί της ψυχής. Επί του θέματος αυτού θα γίνει ειδική σεμιναριακή εκδήλωση. Ένατον, η αριστοτελική εκδοχή εκδράζεται επί του αξιώματος ότι η ψυχή είναι το τόδε τι, το συγκεκριμένο τι. Δέκατον, η πλατωνική επιχειρηματολογία υπέρ της αθανασίας της ψυχής κυριαρχεί εις των διάλογων του Πλάτωνος Φέδρος. Ενδέκατον,
Η προέλευση της ψυχής κατά των διάλογων του Τιμαίου. Εκεί υπάρχει συγκλονιστική, κοσμολογική επιχειρηματολογία. 12. Η οντολογική απόδειξη της αθανασίας της ψυχής. Υπάρχει προύπαρξη της ψυχής και ποια θα είναι η συνέχειά της. 13. Η πίστη στην αθανασία της ψυχής είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Κυρίες και κύριοι, εσείς που μας τιμάτε σήμερα με την εκλεκτή παρουσία σας, φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, θέλω να αναλογιστείτε. Η πίστη σας στην αθανασία της ψυχής είναι προσωπική σας υπόθεση. Έχετε ποτέ σταθεί απέναντι στο πολύ καυτό και πολύ κατεπήγον αυτό ερώτημα? Διότι, εάν δεν πιστεύετε στην αθανασία της ψυχής, τότε προς τι ο επίγειος βίος μας? Γιατί κοπιάζομαι? Για μια χρονική περίοδο που θα υπάρχουμε πάνω στη γη? Τι λένε επ' αυτού οι μεγάλοι πρόγονοί μας, οι φιλόσοφοι? 14. Τα επιχειρήματα υπέρ της αθανασίας της ψυχής, επί του θέματος αυτού θα σας ομιλήσω δύο λίγων σήμερα, στον Φέδωνα, στη θεωρία της αναμνήσεως, στον Φέδωνα πάλι, στον Μένωνα, επίσης στον Φέδωνα, καθώς επίσης και στον Φέδρο, έχω σχετικά αποσπάσματα. 15. Το πιο αγαπημένο θέμα, συνάδελφε και αγαπητή μου κυρία Μαραγκιανού, των φοιτητών και φοιτητριών μας στη Φιλοσοφική Σχολή, ήταν να τους δώσουμε εργασία να γράψουν για τη θεωρία της μετεμψυχώσεως. Τι είναι η μετεμψύχωση ή η μετενσάρκωση? Αυτό φλογίζει το ενδιαφέρον των νέων παιδιών, των 18, των 20, των 25 ετών. Αλλά κάθε άνθρωπο στην εποχή μας που ακούει τόσα και τόσα να διαδίδονται, ιδιαίτερα από τις λεγόμενες ανατολικές αποκρυφιστικές διδασκαλίες και ομιλούν για μετενσάρκωση, μιλούν για μετεμψύχωση. Πώς το αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η καθαρή φιλοσοφία, απειλαγμένη από αποκρυφιστικές και άλλες θεωρίες οι οποίες παραβιάζουν την νοητική διαδικασία? 16. Η θεωρία της αμοιβής και της τιμωρίας των ψυχών. Έχετε ακούσει ότι μετά θάνατον, αλλά και πριν από το θάνατο, υπάρχει αμοιβή για το ηθικόν ή το θετικόν στίγμα της πορείας της ανθρωπίνης ψυχής, ή υπάρχει η καταδίκη, υπάρχει η ποινή όταν η ψυχή εκτραπεί από την φυσική της πορεία, η λεγόμενη τιμωρία των ψυχών. 17. Η αριστοτελική θεωρία περί της αθανασίας της ψυχής είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ ενδιαφέρον για κάθε άνθρωπο σε κάθε εποχή, άρα και για μας. 18. Μετά αριστοτελικές θεωρίες για την αναθανασία της ψυχής. Τι είπαν οι μετά τον Αριστοτέλη φιλόσοφοι, ιδιαίτερως της ελληνιστικής περίοδου, και πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό της αθανασίας της ψυχής κατά την ελληνιστική περίοδο, ιδιαίτερα όταν η αρχαία φιλοσοφία συνείδησε την εξαποκαλύψεως χριστιανική διδασκαλία. Έχουμε πάρα πολλά κείμενα ενδιαφέροντα της σχέσεως των αρχαίων φιλοσόφων της ελληνιστικής περίοδου μετά των πρώτων χριστιανών διανοητών, όπου εκεί διασταυρώνουν τα ξύφη τους οι μεν και οι δε. Παρουσιάζει ένα εκπληκτικό όντως ενδιαφέρον το θέμα αυτό. 19. Η στοική θεωρία
περί της αθανασίας της ψυχής έχει και αυτό μία άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Οπωσδήποτε η νεοπλατωνική θεωρία περί της αθανασίας της ψυχής με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στον Πλοτίνο όσο και στον Πρόκλο, ο οποίος χαρακτηριστικώς ονομάζει το σώμα του ανθρώπου ως το όχημα, επί του οποίου επιβαίνει και την κατεύθυνση του οποίου οχήματος δίνει η ίδια η ψυχή. Σήμερα θα κάνω μια προσπάθεια να ανταποκριθώ εις ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα. Ασφαλώς ο χρόνος δεν επιτρέπει να εξαντλήσω όλα αυτά τα θέματα και δεν θα καταχραστώ της καλοσύνης και της υπομονής να κάθεστε και να παρακολουθείτε. Θα αφήσω λίγο χρόνο να υποβληθούν μερικές ερωτήσεις, αλλά σήμερα είναι η αρχή των διαλόγων περί της αθανασίας της ψυχής. Και επαναλαμβάνω πριν αρχίσω την ομιλία μου, τι αξία έχει η ζωή μας όταν εμείς δεν έχουμε προσωπικά, ατομικά βεβαιωθεί ότι εντός μας κατοικεί η αθάνατη ψυχή. Εάν πιστεύουμε ότι η ψυχή μας είναι θνητή, να είστε βέβαιοι ότι τότε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες μας χάνουν το χρώμα τους, χάνουν τον παλμό τους, χάνουν την αποστολή τους. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να πορευτούμε στο πιο δύσκολο θέμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Με συγχωρείτε για την τόλμη μου να καταπιαστούμε σήμερα με το πιο δύσκολο θέμα. Όλα τα θέματα, τα ηθικής φύσεως, τα καλλιτεχνικής φύσεως, τα οποία διαπραγματεύονται οι αρχαίοι φιλόσοφοι, είναι ολίγον τι προσιτά. Αλλά το μεγάλο, ο άγνωστος χ της ανθρωπίνης διανοήσεως είναι η ίδια η ψυχή μας. Ο φιλοσοφών, γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν τη φιλοσοφία, έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Ευάγγελος Μουτσόπουλος, δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζεις κάποιον φιλόσοφο σήμερα, αλλά φιλοσοφούντα. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φιλοσόφου και του φιλοσοφούντος? Ο φιλοσοφών τίνει προς την κατεύθυνση του φιλοσόφου, αγωνίζεται. Αν το φτάσει ή όχι, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ο φιλοσοφών προσπαθεί να ερμηνεύσει το γεγονός του θανάτου. Πλην όμως, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει θεμελιώδη προβλήματα, όπως τι είναι ο θάνατος, γιατί άραγε συμβαίνει, δίχως να παρέχει την παραμικρή δυνατότητα αναβολής ή και ματαιώσεως της ελεύσεως του. Είναι ο θάνατος η έκπτωση του σώματος από τη ζωή? Τι σημαίνει άραγε η είδηση «ο θάνατος είναι πλέον γεγονός»? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να συνδοθεί κατά αποκλειστικότητα μόνο με το σώμα? Μήπως σαφώς υπονοείται η μετά των θάνατων ασφαλής επιβίωσης της ψυχής? Πώς εξηγείται το γεγονός πως όταν ο θάνατος επέρχεται, διακατεχόμεθα από τον φόβον του εκμηδενισμού και πάση θυσία αγωνιζόμεθα για την επιβίωση τη δική μας αλλά και των αγαπημένων μας προσώπων? Άλλωστε, ο άλλος μεγάλος φιλόσοφος, ο Επίκουρος, είχε σαφώς τονίσει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, όπου ενσκύπτει ο θάνατος, εγώ απουσιάζω από εκεί. Και όπου παρίσταμαι εγώ, ο θάνατος ευρίσκεται εκεί. Δηλαδή, απουσιάζει. Υπό την έποψη αυτή, ουδέποτε ο άνθρωπος, ο ζων άνθρωπος, συναντάται μετά του θανάτου. Είναι ένας παράλογος φόβος
ο φόβος του θανάτου. Επιπλέον είναι ο εκμηδενισμός για πραγματική στέρηση, πράγμα το οποίο καθιστά των φόβων λογικών και αναμενόμενων. Κατά των επίκουρων, ο φόβος του θανάτου είναι παράλογος, αφού σε καμιά περίπτωση δεν δυνάμεθα να γευθούμε την εμπειρία από την μεταυτού συνάντησή μας, αλλά και τις επακόλουθες συνέπειες του. Αλλά αν επρόκειτο ο φόβος του θανάτου να είναι λογικός, τότε η αναφορά του δεν γίνεται σε αυτόν τον θάνατο, αλλά στην απώλεια προσώπων που συνεπάγεται η έλευσή του. Κατά την χριστιανική θεολογία και διδασκαλία, ο Θεός είναι αθάνατος. Δηλαδή, μηδεμίαν σχέση είχεν, έχει ή θα έχει μετά του θανάτου. Είτε διότι αφ' αυτού είναι αιώνιος και αηδίος, αιώνιος είναι αυτός που έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Αηδίος είναι αυτός που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Άλλες οντότητες, όπως οι άγγελοι και οι ανθρώπινες ψυχές, έχουν την αθανασία, αλλά υπό διαφορετικήν από τον Θεόν σημασίαν, ως υποκείμενες στη Θεία Βούληση δια την περαιτέρω πορεία των. Ο Πλάτων εις τον Φέδωνα 70 μπ έως 80 σε υπεστήριξεν πως η ψυχή υπάρχει και μετά τον θάνατον και δεν μηδενίζεται. Δηλαδή υπάρχει κάτι το σημαντικό πέραν του τάφου. Είναι γνωστή η θεωρία των ορφικών ότι η ψυχή ξαναγεννάται. Δηλαδή, η τάδε ψυχή έχει έλθει από έναν άλλο κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι μεταβαίνουν μετά τον θάνατό των. Εδώ ισχύει η αρχή των αντιθέτων. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται από το αντίθετό του. Και ότι σε κάθε ζεύγος αντιθέτων αντιστοιχούν δύο διαφορετικές πορείες γενέσεως. Όλα τα νοτέρω ισχύουν στην περίπτωση της ζωής και του θανάτου. Το να είσαι ζών και το να είσαι νεκρός είναι αντίθετα, όπως όταν κάποιος κοιμάται ή είναι εκτός ύπνου. Ο ζών πρέπει να προέρχεται από τον νεκρό και ακολούθως ο νεκρός από τον ζώντα, δηλαδή θνήσκον και ερχόμενος στην ζωή. Πράγματι, αν η όλη πορεία δεν θα ήταν κυκλική, τότε αυτομάτως η ζωή θα εξυφανίζεται. Η αναφορά του Σωκράτους στον ξύπνιο και στον κοιμισμένο αντανακλά των νόμων της αλλαγής της φιλοσοφίας του Ηρακλήτου, με τον οποίον ο θάνατος και η ζωή, ύπνος και έγερση, συνδέονται στενώς. Ασφαλώς η γενική εντύπωση δια των κόσμων ως συγκείμενων εξ αντιθέτων αποτελεί κοινή πεποίθηση των αιώνων σοφών. Ο Σωκράτης τονίζει ότι η δίκαιη ψυχή ζει με τους θεούς αιωνίως και χωριστά από το σώμα. Εις τον Φέδωνα 114 σε λέγεται «Τούτον δε αυτόν η φιλοσοφία ικανός καθυράμενη άνευ των σωμάτων ζώσει το παράπαν εις τον έπειτα χρόνων». Αυτό σημαίνει τον καταβροχθισμόν του θανάτου από την ζωή, πράγμα εντελώς απίθανον, όπως απίθανη είναι η υπόθεση περί της παγκοσμίου κυριαρχίας του θανάτου. Ευχαριστώ. Εις τον Φέδωνα, τον διάλογο του Πλάτων ως Φέδων, 72 έως 77 δ, και στον Μένωνα, 81 α έως δ, ο Πλάτων αναπτύσσει την θεωρία της αναμνήσεως.
Ο Κέβης, ένας από τους συνομιλητάς του διαλόγου, στους διαλόγους του Πλάτωνος, ισχυρίζεται πως δυνάμεθα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ό,τι ονομάζουμε μάθηση, θέτουμε μία αλήθεια στο νου μας περί ενός θέματος που έχουμε λησμονήσει. Αν αυτό είναι αληθινό, τότε πρέπει κάποτε να έχουμε γνωρίσει όλα εκείνα που πρέπει να έχουμε θυμηθεί στην παρούσα ζωή. Οι ψυχές μας έχουν προϋπάρξει της ψυχοσωματικής μας οντότητος, έχοντας πλήρη ψυχική οντότητα αφεαυτών. Στον μένω να υποστηρίζεται ότι ο άνθρωπος δύναται να δώσει ορθή λύση σε ένα πρόβλημα, κυρίως με το να θέτει ορθές ερωτήσεις, όπως γίνεται πρωτίστως με την περίπτωση των προβλημάτων της γεωμετρίας. Ενώ ο ανωτέρω μνημονευτής Κέβης γνωρίζει τα πάντα για την θεωρία της αναμνήσεως, ο Σημείας εμφανίζεται αρνούμενος τη θρησκευτική πλευρά της. Πράγματι, η θεωρία της αναμνήσεως δεν επινοήθηκε από τον Σοκράτη ή τον Πλάτωνα, εφόσον ο Κέβης γνωρίζει και τα δύο, δηλαδή τι είναι αυτή και τι είναι η ανεγνωρισμένη απόδειξή της. Πιθανώς πρόκειται περί πυθαγορείου θεωρίας και η σύνδεσή της με την αθανασία της ψυχής στηρίζεται επί ορφικών μαρτυριών των Θουρίων, μιας πόλεως αποικίας της κάτω Ιταλίας, συμφώνως προς τις οποίες εκείνο που μας υπενθυμίζει η ψυχή είναι η θεϊκή καταγωγή της, καθώς και η ασφαλής επάνωδός της στην κοινωνία των Θεών. Στις σχετικές ερωτήσεις του Σοκράτους προς τους μαθητές του, η απάντηση προέρχεται από την ίδια την ερώτηση και όχι από τον ερωτώντα, καθώς ο απαντών κατέχει την αλήθεια την οποία αποσπά ο ερωτών. Στον Φέδωνα, ο Σοκράτης θεωρεί τα πράγματα ως μίμηση των ειδών. Ο Σημείας φαίνεται ικανοποιημένος με το επιχείρημα αυτό, διότι αποδεικνύει την αντιφυσική ύπαρξη της ψυχής ως συνέχειας της θεωρίας των ειδών. Η μεταθάνατον ζωή είναι φυσιολογική συνέπειά της πριν από τη γέννηση της υπάρξεως της ψυχής. Η κυκλική πορεία γενέσεως και θανάτου είναι, κυρίες και κύριοι, ατελείωτη, και οι ψυχές των νεκρών συνεχίζουν να ζουν προκειμένου να έχουν γέννηση νέων ανθρώπων. Ο Σοκράτης δεν θεωρεί την ψυχή ως απλή υπόσταση, όπως μεταγενεστέρως ο Αριστοτέλης, αλλά την αποδέχεται ως κάτι θείον, απηχών εν προκειμένου ορφικές διδασκαλίες. Δεν επιδιώκει να θεμελιώσει την ατομική αδιαιρετότητά της, αλλά το θεοειδές της, τη θεοειδή μορφή της. Υπό την έποψη αυτή τονίζεται πως η ψυχή δύναται να εξαφανιστεί μόνον όταν βαθμιαίως ελαττωθεί η ζωτικότητά της, εάν βεβαίως δεν ήταν θεϊκή και ως εκ τούτου φθαρτή. Ο Σημείας είχε υποστηρίξει την πιθανή διάλυση της ψυχής μετά τον θάνατον, αλλά είναι γνωστό ότι μόνον το σύνθετον διαλύεται, το ασύνθετον παραμένει αδιάλυτον. Άρα η ψυχή είναι ενιαία, αδιάλυτη και άφθαρτη. Μεταξύ σώματος και ψυχής υφίσταται σχέση αμοιβαιότητας. Όταν η ψυχή φαίνεται κυριαρχούς επί του σώματος, που είναι το όργανο της ψυχής, σε αντιστοιχεία προς τη σχέση θείου και ανθρωπίνου, θνητού και αθανάτου. Ο Σοκράτης ονομάζει την ψυχή θεοειδή, αθάνατη και άφθαρτη. Η ιδιότητα της αθανασίας καθιστά την ψυχή μόνιμη εντός μας. Μετά το επελθόν γεγονός του θανάτου,
Η ψυχή διαφεύγει από τις καταλυτικές επιπτώσεις του. Δηλαδή, ο θάνατος δεν έχει την ικανότητα να καταλύσει την ανθρωπίνη ψυχή. Και αυτό νομίζω είναι θεμελιακό, είναι σημαντικό. Απαντά στο κρύφιο ερώτημα κάθε αγωνιόντος ανθρώπου. Όταν η ψυχή κατά την μετά του σώματος σύνδεσή της υπέστη έντονον την επίδραση των ηλιστικών και άλλων απολαύσεων, μετά το χωρισμό της από αυτό, εξακολουθεί την επ' αυτού επιθυμία της, με αποτέλεσμα την μέσω των συνεχών αναμνήσεων εξαγνισμών της. Ο τόπος στον οποίο μεταβαίνει η ψυχή προσδιορίζεται από το ποιόν και το ποσόν των σαρκικών απολαύσεών της, πράγμα το οποίο αποτελεί και την αξιολόγησή της. Επί του θέματος αυτού έχουν στηριχθεί όλες οι θεωρίες ηθικής φύσεως, οι οποίες αναφέρονται και σχολιάζουν την πορεία των ανθρώπων εντός του κοινωνικού γίγνεσθε. Η επίτευξη της θεώσεως ανήκει αποκλειστικώς στους ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι έζησαν την υψίστην και την αρίστην ζωή. Προσέξτε το αυτό. Τους ανθρώπους που έζησαν την υψίστην και την αρίστην ζωή, δηλωνότι την ζωή του φιλοσόφου. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μόνο οι φιλόσοφοι έχουν ύψο γιούρε, θα έλεγα αφ' αυτών, την ικανότητα, την δυνατότητα η ψυχή τους να έχει διαφορετική πορεία από την ψυχή εκείνων οι οποίοι δεν φιλοσοφούν. Ο φιλοσοφών αγωνίζεται εναντίον των στενών προσδέσεων της ψυχής με το σώμα και των τυφλών εξαρτήσεών της από αυτό, κυρίως διότι εμποδίζει, σχεδόν απαγορεύει την επίτευξη της θεώσεως. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, εκτός κειμένου, μου έρχεται στο νου η φράση την οποία, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Μαραγκιανού, πολλοί φοιτητές μας κατά καιρούς την παρερμήνευαν. Την παρερμήνευαν ότι η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου. Πολλοί λέγουσιν, κακώς κάκιστα βέβαια, ότι η φιλοσοφία οδηγεί στο θάνατο. Ή η επιδίωξη του θανάτου είναι μία φιλοσοφική επιταγή. Ουδέν τούτου αναλυθέστερον, διότι η σωστή ενιολογική προσέγγιση και φιλοσοφική εμβάθυνση είναι η φιλοσοφία, είναι μελέτη θανάτου, του τέστην, δηλωνότι θα έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, πώς θα αποδεσμευθεί ο άνθρωπος από τα δεσμά του θανάτου. Αυτό το θέμα προέκυψε και είχα δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα στο Πανεπιστήμιο όταν προ πολλών χρόνων, ίσως οι μεγαλύτεροι θα ενθυμούνται, κάποιος συνάδελφός μας, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, τον καταλαβαίνετε τι εννοώ, εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο, ήρθε μάλιστα πριν φύγει η μέρα Παρασκευή στο γραφείο μου, μου άφησε ένα βιβλίο του, δεν ήμουν εκεί, και έφυγε και πήγε σε κάποιο βουνό και εγκλείστηκε κάπου εκεί και τελείωσε. Και πολλοί μου έλεγαν για τον αείμνηστο αυτό, και λυπάμαι πολύ που κατέληξε αυτός ο άνθρωπος εκεί, μου έλεγαν, καλά, εσείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τι κάνετε, οι καθηγητές της φιλοσοφίας επιδιώκετε το θάνατο? Τους είπα καταρχήν, ο εν λόγω Κύριος δεν υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας. Εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε. Δεύτερον, πολλοί δυστυχώς παρεμηνεύουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου.
Όχι, η φιλοσοφία δεν είναι μελέτη που οδηγεί στο θάνατο, αλλά είναι η μελέτη να αποφύγει ο άνθρωπος το θάνατο. Και τούτο διότι, εκτός κειμένου τώρα θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση, εις τον διάλογο του Πλάτωνος Τίμεως, που είναι η κοσμολογία, το αντίστοιχο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το βιβλίο της Γενέσεως, όπου στον διάλογο Τίμεως ο Πλάτων εξηγεί πώς, κύριε Φιλντίση, δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και μάλιστα λέγει ότι οι ψυχές των ανθρώπων προέρχονται από την ψυχή του Παντός και οι επιμέρους ψυχές που προήλθαν από την ψυχή του Παντός υπέστη κατά κάποιο τρόπο, θα φανταστείτε ένα μεγάλο μπαλόνι να κυκλοφορεί μέσα στο σύμπαν και ευνηδίως γίνεται μία έκρηξη. Δεν έχει σχέση με το Big Bang, είναι άλλη ιστορία αυτή. Και τότε οι ψυχές, λέγει ο Πλάτων εις τον Τίμεων, ιτομώθησαν, δηλαδή έγιναν επιμέρους άτομα, ατομικές ψυχές. Και οι ψυχές αυτές, κατά κάποιον τρόπο, που έγιναν από τη μεγάλη, την ενιαία ψυχή του Παντός, έγινε μία έκρηξη, έτσι περίπου λέγει στον Τίμεο, και έγιναν πολλά κομμάτια, εκατομμύρια κομμάτια, και αυτά έπεσαν κάπως έτσι στη γη. Όταν πέσει, θα το δοκιμάσετε το πείραμα, το κάνετε στο σπίτι σας, όταν πέσει ένα αντικείμενο, αυτό περιστρέφεται, το αντικείμενο, μέχρι ότου πέσει κάτω. Και όταν πέσει στο χώμα, τότε, επειδή οι μικρές αυτές επιμέρους ψυχές ήταν προέρχονε από κάποιο φωνικό που έγινε στη μεγάλη ψυχή του Παντός, λέγει ο Πλάτων στο Τίμεο, γεννίζουν, υπήρχε ένα αίμα, αιμάτωμα, σαν να δείτε ένα πτηνό το οποίο ο κυνηγός το χτυπάει και πέφτει ένα σπουργίτι οτιδήποτε άλλο και πέφτει κάτω, γεμίζει με τους κύκλους που κάνει το αίμα, πέφτει πάνω στη γη και το χώμα που θα, οποία θα κουμπίσει ανακατεύεται με το αίμα και γίνεται μία κρούστα εξωτερική. Και αυτό είναι το κέλυφος, το εξωτερικό περίβλημα, λέγει ο Πλάτων στον Τίμιο, το σώμα και η ψυχή είναι φυλακισμένη μέσα στο σώμα. Και λέγει ο Πλάτων ότι δια της φιλοσοφίας και μόνον είναι δυνατόν να γίνει τι, να αποδεσμευτεί η ψυχή, να σπάσει το κέλυφος και να δει την πραγματική ζωή. Άρα η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου, του τέστην μελέτη και σπουδή πώς να αποφύγει ο άνθρωπος το θάνατο. Ο Σωκράτης είναι σαφής και κατηγορηματικός ως προς την θέση του περί του ανθρώπου ως εν Θεού και φορέως του θεοειδούς, της θεοειδούς ψυχής του. Όσο περισσότερον βιώνει κανείς τις αρχές της φιλοσοφίας, τόσο πιο αποτελεσματικά θα αποφύγει τον επερχόμενον θάνατον. Επομένως, η θεοειδής ψυχή του εξασφαλίζει την αθανασία του. Στον διάλογο του ο Πλάτων Φέδων, 102-107, δεν έχουμε εκεί, λέγει, απλώς κατοχύρωση της ελπίδος για την αθανασία της ψυχής, αλλά εν ταυτό τη βεβαιότητά της. Ο Πλάτων δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι απολύτως βέβαιος περί της αθανασίας της ανθρωπίνης ψυχής. Ο Σωκράτης χρησιμοποιεί παραδείγματα από τη φυσική πραγματικότητα και καταλήγει πως τίποτα δεν δύναται να διατηρήσει την ταυτότητά του δίχως τη διαφύλαξη των θεμελιωδών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του. Είναι προφανές ότι κάθε ψυχή είναι από τη φύση της αθάνατη, αφού είναι αδύνατη η μέθεξή της στο θάνατο. Η επιχειρηματολογία του Φέδωνος περιλαμβάνει την ανορθοδοξία μιας άπειρης οντολογικής οπισθοδρομήσεως, η οποία έχει αναπτυχθεί με κάθε λεπτομέρεια στον Φέδρο. Το σώμα δέχεται τη ζωοποίησή του από την ψυχή, η οποία είναι καθεαυτήν αυτοζωή. Η επιχειρηματολογία του Φέδωνος
στοχεύει στην απόδειξη της αθανασίας της απρόσωπης καθολικής ψυχής. Η άποψη αυτή δεν ευσταθεί πλήρως, καθώς η όλη συζήτηση στον Οσάνο πλατωνικό διάλογο άρχισε με το ερώτημα «Δια την τύχη της ψυχής του Σοκράτου, συγκεκριμένη ψυχή, η ψυχή του Σοκράτου». Μάλιστα, δε, οι συνομιλητές του ενδιαφέροντο δια την τύχη των ατομικών ψυχών των. Ακόμη και η πιθανή αναφορά στην καθολική ψυχή λαμβάνει μερικών χαρακτήρα, αφότου γίνεται συγκεκριμένη. Εμπροκειμένου, τα είδη είναι πάντοτε γενικού χαρακτήρος καθόλου και είναι δυνατόν να ταυτιστούν μετά, όπως τα έλεγαν οι Λατίνοι, «universalis ante rem», το καθολικών πρώτων πραγμάτων. Το γεγονός ότι ο Πλάτων τα εδέχθη ως «universalis in re», δηλαδή στα πράγματα, παραμένει μια ανοιχτή επιστημονική ερώτηση μεταξύ των ερευνητών της φιλοσοφίας. Εκείνο το οποίο προβληματίζει τους ερευνητές είναι η μορφή της σχέσεώς των με το καθόλου. Βεβαίως, είναι γνωστή η άποψη του Πλάτωνος ότι αποτελούν μιμήσεις των, όπως αναφέρεται στον Παρμενίδη 132a έως B, όπου η γνωστή αναφορά του στο επιχείρημα του τρίτου ανθρώπου και εν συνεχεία η υιοθέτηση όρων, όπως «μετέχω και μεταλαμβάνω», προκειμένου να ερμηνευτεί η σχέση μεταξύ του είδους, της ιδέας και της μορφής. Κυρίες και κύριοι, οποιαδήποτε κι αν είναι η παρουσία του είδους της ζωής στην ψυχή, δηλαδή η πρόπρια περσόνα ή με το αντίγραφό της, η βάση του πλατωνικού ισχυρισμού είναι ότι όταν η ζωή αποδημεί, δεν φεύγει μόνη της, αλλά βιαίως αποστερεί το σώμα από την ψυχή. Εδώ έγκυται η ουσία του επιχειρήματός μας. Εκείνο το οποίο σαφώς θεμελιώνεται είναι πως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να το θυμάστε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέγει ο Πλάτων, δηλαδή νεκρή ψυχή. Εάν μια ψυχή υπάρχει, ασφαλώς θα είναι μια ζώσα ψυχή. Ψυχή δίχως ζωή πάβει να είναι ψυχή. Πολλοί ερευνητές, όπως ο R.L. Patterson, ο Eicher, ο Hind και άλλοι, έχω αρκετούς εδώ πέρα, προβληματίζονται με την πλατωνική στήρα ταυτολογία. Υποστηρίζουν πως όπως ακριβώς εκείνο που δεν δέχεται το ίσο ως άνοιχτο, ως άνισο, έτσι εκείνο που δεν δέχεται τον θάνατον είναι αθάνατον. Ασφαλώς, αν η άρνηση του ίσου ή του θερμού ή του ψυχρού κατά ανάγκη δηλώνει αυθαρσίαν, δυνάμεθα να ισχυριστούμε ότι στην πραγματικότητα κάτι το διαφορετικό συμβαίνει. Επομένως, η ψυχή, όταν πλησιάζει ο θάνατος, όχι μόνο αρνείται να τον αποδεχθεί, αλλά επιπλέον αρνείται να φθαρεί. Δηλαδή αντιστέκεται η ψυχή στη φθορά όταν την επισκεφτεί ο θάνατος. Υπό την έποψη αυτή, η ψυχή αποδεικνύεται αθάνατη και άφθαρτη, διότι αν η αιώνια αρχή της ζωής θα ήταν δυνατό να φθαρεί, τότε δεν θα υπήρχε κάτι που δεν θα ήταν άφθαρτο. Το μόνο άφθαρτο είναι η ίδια η ψυχή μας. Η ανωτέρα θεωρία των αντιθέτων και των αντιφάσεων αποδέχεται πως ένα πράγμα που δεν είναι αντίθετο καθεαυτό, αλλά κατέχει ένα αντίθετο ως μια ουσιαστική ιδιότητά του, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί το αντίθετο της ιδιότητας αυτής. Υπό την έποψη αυτή, η ψυχή στην οποία το είδος της ζωής είναι θεμελιώδες δεν αποδέχεται τον θάνατον, διότι είναι το αντίθετο της ζωής και ως εκ τούτου το αντίθετο της ψυχής αυτής καθεαυτήν. Αμέσως μετά την έλευση του θανάτου
η ψυχή ή αποχωρεί ή φθήρεται. Όμως, όντας η ψυχή άφθαρτη, αποχωρεί εκ του σώματος. Ο Πλάτων έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η φθορά και η εκμυδένιση εμπεριέχουν τον θάνατο, διότι εκ των πραγμάτων αναγκάζεται η ψυχή να φύγει, μη ανεχομένη την του θανάτου έλευση και παρουσία, καθώσον ο θάνατος διαλύει την ψυχοσωματική υπόσταση και οντότητα του ανθρώπου. Το είδος παραμένει ανέγγιχτο, ανέπαφο, ενώ το σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη. Στο μεγάλο και φημισμένο έργο του Πλάτωνος «Πολιτεία» γίνεται εκτενής λόγος περί της ψυχής και της σχέσεώς της μετά των ειδών, όπως και στο Φέδρο, 245 έως 246 α. Το κείμενο του Φέδρου είναι χαρακτηριστικό της επιθυμίας του Πλάτωνος να τονίσει την βεβαιότητά του περί της αθανασίας της ψυχής. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ ακούστε το μεγάλο ορισμό του Πλάτωνος για την αθάνατη ψυχή. Ανοίγω εισαγωγικά. Ψυχή πάσα αθάνατος, το γάρ αϊκίνητον αθάνατον, το δάλο κινούν και υπάλλου κινούμενον παύλαν έχει κινήσεως, παύλαν έχει ζωής, μόνον δι το αυτό κινούν, άτε ούκα πολύπον εαυτό, ούποτε λίγη κινούμενον. Αθανάτου δε πεφασμένου, του υφεαυτού κινουμένου, ψυχή ουσίαντε και λόγον τούτων αυτών τελέγων, ούκ εσχυνείτε, παν γαρ σώμα, ο μεν έξωθεν το κινείστε, άψυχον, ο δε ένδοθεν αυτό, εξ αυτού έμψυχον, ως ταύτης ούσης φύσεως ψυχής. Είδε έστιν τούτο ούτως έχων, μη άλλο τι είναι το αυτό εαυτό κινούν την ψυχήν, εξ ανάγκης αγέννητόντε και αθάνατον ψυχή αν ή. Αυτός είναι, παρακαλώ πολύ, ο κλασικότατος ορισμός της αθανάτου ψυχής που έχει γραφεί ποτέ σε φιλοσοφικό κείμενο όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι προφανές ότι η αθανασία της ψυχής θεμελιώνεται με ένα καθαρό διαλεκτικό επιχείρημα, το οποίο αναλύεται στο μύθο με συνήθεις αλληγορικές αναφορές. Ο Σωκράτης αδυνατεί να προσδιορίσει ποιες ιδιότητες έχει η ψυχή, δηλαδή το ίον εστί, αλλά μόνον τι φαίνεται, ο δε έικεν, κατά την ανθρωπίνη δυνατότητα διερευνήσεως. Το τεθέν πρόβλημα ψυχή πάσα και ψυχή πάσα αθάνατος απισχόλησαν πολλούς ερευνητές, οι οποίοι τείνουν να δεχθούν το πάσα ψυχή ως κάθε ψυχή. Πίστευε ο Πλάτων στην αθανασία της ατομικής ψυχής, δηλαδή ο Πλάτων πίστευε στη δική μας ατομική ψυχή ότι είναι αθάνατη. Είναι ένα ερώτημα αυτό το οποίο προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του Πλάτωνος. Ιδού το ερώτημα, εάν η φράση «ψυχή πάσα αθάνατος» ερμηνευθεί ως «κάθε ψυχή είναι αθάνατη» και όχι «πάσα ψυχή», δηλαδή με πληθυντική έννοια, τότε οφείλουμε να δεχθούμε ότι ο Πλάτων εδέχεται την αθανασία της ατομικής, της προσωπικής, της δικής σας ατομικής ψυχής. Ο μύθος που ακολουθεί, καθώς και η αναφορά του στη μετεμψύχωση, περί της μετεμψυχώσεως θα μιλήσουμε στην επόμενη φιλοσοφική διάλεξη εδώ, δεν αλλοιώνουν την αρχική μας θέση ούτε τα πιθανά πανθεϊστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη θεωρία αυτή, δηλαδή της μετεμψυχώσεως. Ασφαλώς δεν υπάρχει μια λέξη στον διάλογο Φέδρος
που αποδεικνύεται δι' αυτής ότι οι ατομικές ψυχές απορροφώνται αμέσως από την ψυχή του παντός. Αντιθέτως, κάθε τι συνηγορεί προς τη συγκρότηση της ατομικής υπάρξεως, της υπάρξεώς των, πράγμα το οποίο είναι εμφανές και στην πολιτεία. Κατά τον Πλάτωνα, έχει τεράστια σημασία η αποδοχή της ψυχής ως αϊκινήτου, το γαρ αϊκίνητον αθάνατον εστί. Το αϊκίνητον ανάγεται στο εαυτού κινούμενον. Το να πάυσει να κινεί τον εαυτό του θα και στο απολύπινε αυτό, δηλαδή την εγκατάλειψη της φύσεώς του. Επομένως, η πλέον σαφής απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι αϊκίνητον» είναι «Ούποτε λίγη κινούμενον». Είναι προφανές ότι η ψυχή εννοείται μόνον και αποκλειστικώς εις το υφεαυτού κινούμενον. Μια αρχή κινήσεως δεν είναι δυνατόν να έχει ούτε γένεση ούτε φθορά. Δεν είναι δυνατόν να γίνει «ον» ούτε να πάυσει να είναι «ον», διότι κάτι τέτοιο είναι αντιφατικόν. Δεν υπάρχει άλλη αρχή η οποία θα γεννηθεί εκ νέου, διότι τότε θα πάυσει να είναι αρχή. Στην περίπτωση αυτή, το όλο σύμπαν και οτιδήποτε γεννάται σε αυτό θα οδηγηθεί σε άπειρο μηδενισμό. Εμπροκειμένου, η φράση «αρχή κινήσεως είναι αδιάφθορον» έχει τεράστια σημασία. Αλλά εκείνο το οποίο φαίνεται τελείως ακατανόητον δεν είναι το ότι το σύμπαν αυτό ενδεχομένως να μην συνεχίσει την ύπαρξή του, αλλά ότι όλη η γένεση των όντων ίσως θα πάψει να υπάρχει, δηλαδή να είναι απολύτως τίποτα. Την άποψη αυτή δεν εδέχθησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι. Μάλιστα, δε ο Σωκράτης υπεστήριξε ότι η αυτοκίνητη αυτή οντότητα είναι μόνον η ψυχή. Αποδίδεται μεγάλη σημασία στην αυτοκίνηση, καθώς δι' αυτής εξασφαλίζεται η ζωή. Η κίνηση γίνεται το κριτήριο της ζωής και οτιδήποτε κινείται θεωρείται ως φορέας της ζωής. Άλλωστε, το έμψυχον κατά τον Σωκράτη προϋποθέτει την αυτοκίνηση, ενώ το άψυχον επιζητεί την ετεροκίνηση. Υπό την έποψη αυτή, η κίνηση πρέπει να είναι συνεχούς και αιωνίου διαρκείας. Ιδάλλως η γένεση θα εκμηδενιστεί και μαζί με αυτήν ο κόσμος όλος. Επομένως, η κίνηση της ψυχής είναι καθαρή αυτοκίνηση και συνεπάγεται τον αδημιούργητο, τον άφθορο και τον αθάνατο χαρακτήρα της οντότητός του. Συναφές προς την ζωηφόρον κίνηση της ψυχής είναι η δυναμική της προς την απόκτηση της γνώσεως και την αποκάλυψη της συγγενείας της με τα αιώνια είδη. Η θεωρία περί της ψυχής γνωστή ως τραντουκιανισμός, σύμφωνα με την οποία σώμα και ψυχή του ανθρώπου δημιουργούνται από την ψυχή των γονέων του, θεμελιώνει την πίστη στην ατονική ψυχή. Όπως παρατηρεί εύστοχα ένας μεγάλος μελετητής του Πλάτωνος, ο καθηγητής Χάκφορθ, αν και δεν δυνάμεθα να θεωρήσουμε το επιχείρημα αυτό ως κατευθείαν απόδειξη της αθανασίας της ψυχής, όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι όλη η συζήτηση στο Φέδρο γίνεται δια την ψυχή του Σωκράτους. Γίνεται όλοι συζητούν περί γενικής ψυχής, περί πολλών ψυχών κλπ. Αλλά λησμονούν και οι συνομιλητές του Πλάτωνος ότι σε κάποια στιγμή το ερώτημά μας είναι εδώ. Ερωτώμεν εάν ο δάσκαλός τους, ο Σωκράτης, έχει μία ατομική ψυχή, η οποία ατομική ψυχή είναι αυτοκίνητη, αγέννητη και άφθερτη. Επομένως, αν κάθε ατομική ψυχή δεν είναι αιωνία, τότε η κίνησή της δεν θα είναι δίχως αρχή. Αγέννητη η ψυχή θα έχει αρχή, καθώς και η κίνησή της είναι αυτοκίνητη και αιώνια.
Και ασφαλώς τίποτα δεν είναι δυνατό να την σταματήσει, να την εμποδίσει να ζει αιωνίως, καθώς η ζωή καθεαυτήν είναι αυτόματη κίνηση. Επομένως, μεταξύ του σώματος και της ψυχής υφίστανται θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις με κυρίαρχη τη δυνατότητα της ψυχής πολλαπλασίως να επηρεάσει το σώμα. Πολλάκις ατομικές σωματικές αλλαγές αποκαλύπτουν την ψυχή και τις ενέργειές της, δίχως κατά ανάγκη να είναι και οι αιτίες των. Κυρίες και κύριοι, είμαι βέβαιος ότι ακούγοντας μία απλή προσέγγιση, ταπεινή εκ μέρους μου προσέγγιση του τεραστίου αυτού, του πρώτου, του μεγαλύτερου και του δυσκολοτέρου θέματος που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος επί της γης. Όλα τα άλλα έπονται. Το πρώτο είναι αυτό που συζητούμε τώρα, γι' αυτό και ο μιλητής σας ενώπιόν σας ομολογεί την αδυναμία του να προσεγγίσει όπως θα ήθελε ή όπως θα θέλατε. Το όλο θέμα είναι τεράστιο. Αλλά η θεωρία του ψυχοφυσικού διεισμού είναι προϋπόθεση του ορισμού του θανάτου. Στο Φέδωνα, η διακαής επιθυμία του ανθρώπου, που είναι η διάσωσή του από την πορεία της γενέσεως και του θανάτου, δεν δικαιολογείται. Ενώ στο διάλογο Φέδρος αναγνωρίζεται ότι εάν ένας αριθμός ψυχών είναι περιορισμένος και η πορεία της γενέσεως και του θανάτου, τότε είναι αναπόφευκτη. Πάλι, εάν ένας αριθμός ψυχών είναι περιορισμένος και η πορεία της γενέσεως και της φθοράς συνεχιστεί, μερικές ψυχές θα εξακολουθήσουν να επιστρέφουν στη γέννηση και στο θάνατο. Παραλλήλως, κατά τον διάλογο του Πλάτωνος Φέδων, οι ψυχές αυτές που έχουν οδηγηθεί σε μια κακή ζωή θα τιμωρηθούν με σκοπό τη διόρθωσή τους, πράγμα το οποίο τονίζεται και στο διάλογο Γοργίας καθώς και στο διάλογο Πολιτεία. Αντιθέτως, οι ψυχές που οδηγούνται σε μια ενάρετη ζωή, αν και δεν έχουν επαρκώς καθαριστεί μέσω της φιλοσοφίας, βλέπετε, πάντοτε ο Πλάτων θέτει την φιλοσοφία. Εγώ θα προσέθετα, αναφερόμενα σε εσάς, τα φιλοσοφικά σεμινάρια. Παρέχουν τη δυνατότητα εις τον καθαρμόν και την διάσωση της ψυχής. Αντιθέτως, οι ψυχές που οδηγούνται σε μια ενάρετη ζωή, αυτές οι ψυχές και μόνον δύνανται να προσεγγίσουν το τέλειον και το επιθυμητόν. Αυτές οι ψυχές θα ενσαρκωθούν και θα ζήσουν παρουσία ενσαρκωμένων θεών στην ανώτερη επιφάνεια της γης, ενώ εκείνες που εξαχνίστησαν από την φιλοσοφία θα έχουν ασώματη ύπαρξη και θα ζήσουν μεταξύ θεών με πνευματική υπόσταση. Εδώ είναι λίγο εσχατολογικό το περιεχόμενο της αναφοράς του Πλάτωνος. Αν όλες οι ψυχές είναι αθάνατες και δίχως αρχή, μερικές από αυτές θα έχουν μια πολλότητα ζωών, δηλαδή θα ενσωματωθούν σε πολλά σώματα. Κυρίες και κύριοι, ο γερμανός φιλόσοφος Εμμανουήλ Καντ ετώνησε πως η αθανασία της ψυχής δύναται να ερευνηθεί από καθαρός πρακτικής λογικής πλευράς, καθώς συνδέεται άμεσα προς την ηθικότητα του ανθρώπου και την επίτευξη των στόχων της κατηγορικής προστακτικής του. Πράγματι, το ηθικός ενεργήν έχει σημασία και νόημα μόνον εφόσον γίνει δεκτόν ότι υπάρχει μια άλλη, τελειότερη ζωή μετά θάνατον, πράγμα το οποίο όλοι επιθυμούμε, αφού θα αποδοθεί η ανταμοιβή των ανθρώπων των εναρέτων πράξεων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπέρ της αθανασίας της ψυχής χριστιανική διδασκαλία είναι αναμφισβήτητη. Δεδομένου ότι τόσον το αθάνατον, το άφθορτον και το αιώνιον της ψυχής, όσον και η απόλυτος βεβαιότης περί της επικειμένης αναστάσεως των κοιμηθέντων, κατά το πρότυπον του αναστάντος θεανθρώπου Ιησού Χριστού, αποτελούν το θεμέλιον της χριστιανικής πίστεως, το οποίον δεν
αντιτίθεται σε γενικές γραμμές με την φιλοσοφική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.